Είναι η στιγμή, όπως φαίνεται στο βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του καταστήματος που εξασφάλισε η Κρήτη TV, που ο 24χρονος άνδρας ανοίγει μέρα μεσημέρι την εξωτερική βιτρίνα κοσματοπολίου επί του πεζόδρομου της Ουλίου στο Ρέθυμνο και αρπάζει όσα περισσότερα κόσματα μπορεί συνολικής αξίας 3.400 ευρώ. Ο 24χρονος Θεσσαλονικιός βρέθηκε τρεις συνολικά φορές μπροστά από αυτή τη βιτρίνα κοσμημάτων. Την πρώτη φορά, μάλιστα, αυτό που είπε στους υπαλλήλους του καταστήματος ήταν πως ήθελε να αγοράσει ένα ωραίο δώρο για την κοπέλα του. Η πρώτη απόπειρα του δράστη έπεσε στο κενό, καθώς όταν η υπάλληλος του καταστήματος τον τσάκωσε με τα κοσμήματα στο χέρι, εκείνος αναγκάστηκε να τα αφήσει γρήγορα στη θέση τους και να φύγει. Λίγα λεπτά αργότερα όμως επέστρεψε στο ίδιο σημείο και τότε, εκμεταλλευόμενος το ότι η υπάλληλος εξυπηρετούσε άλλους πελάτες, άνοιξε και πάλι την ίδια βιτρίνα, πήρε τα κοσμήματα, τα έβαλε στην τσέπη και έγινε καπνός, για να επιστρέψει όμως και τρίτη φορά, αρπάζοντας κοσμήματα και από τη διπλανή εξωτερική βιτρίνα. Δεν πήραμε χαμπάρι καν ότι μας έκλεψε, μόνο τον είδαμε στην κάμερα. Και μετά πήραμε τηλέφωνο στην αστυνομία, ήρθε η ασφάλεια, δείξαμε το βίντεο. Αναγνωρίσαμε το άτομο, αλλά δεν μπορούσαμε να τον βρούμε. Ο επίμονος κλέφτης, μόλις έβαλε στο χέρι τα κοσμήματα, πήγε γρήγορα σε ένα χειροδανιστήριο για να τα πουλήσει. Όταν πήρε τα χρήματα, δεν το έβαλε κάτω, αλλά συνέχισε να προκαλεί την τύχη του, επιστρέφοντας και πάλι στο ίδιο σημείο. Μόλις όμως ο ιδιοκτήτης του καταστήματος τον είδε να περιφέρεται γύρω από τις βιτρίνες και αφού πλέον τον είχε αναγνωρίσει από τις κάμερες ασφαλείας, αναγκάστηκε να του κάνει ακόμα και σωματική έρευνα, χωρίς όμως να βρεθεί το παραμικρό πάνω του. Τον ρώτησα αν πήρε κάτι, αν τον έλεξα. Μου λέει: όχι, δεν πήρα εγώ τίποτα, λέει, και έφυγε. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο μας κάνει να προσέχουμε πολύ περισσότερο. Είναι ανησυχητικό. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον εμείς δεν είχαμε κάποιο τέτοιο περιστατικό. Τους έχετε όμως? Όπως όλοι μας, φαντάζομαι. Ο 24χρονος Θεσσαλονικιός, σίγουρος ότι είχε καταφέρει να ξεγελάσει τον ιδιοκτήτη, 2 ώρες αργότερα πήγε σε άλλο κοσματοπολείο που διατηρεί στον Πλάτανο, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει σε ποιον ανήκει. Τότε ο ιδιοκτήτης τον εκκινητοποίησε με τη βοήθεια των γειτόνων και κάλεσε την αστυνομία για να του περάσει χειροπέδες. Αν ήξερε, δεν θα ερχόταν εδώ, κατάλαβες. Χωρίς να γνωρίζω ότι είμαι ο ίδιος με το άλλο μαγαζί. Και διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να τον πιάσουμε, κατάλαβες. Οι αστυνομικοί βρήκαν πάνω του 200 ευρώ, ένα ρολόι χειρός με τη συσκευασία του, ένα ζευγάρι σκουλαρί και ένα δερμάτινο πορτοφόλι και ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο, τα οποία κατασχέθηκαν ως προϊόντα εγκλήματος, καθώς όπως προέκυψε ήταν αγορασμένα με μέρος του χρηματικού ποσού από τα κλεμμένα κοσμήματα που πούλησε. Η αστυνομία βρήκε και παρέδωσε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος το σύνολο των κλεμμένων κοσμημάτων, ενώ ο δράστης οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη για το αδίκημα της κλοπής, αλλά και για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, μιας και στην κατοχή του βρέθηκε και μικροποσότητα κάναβης. Προσέχουμε, αυτό είναι να μην εμπιστευόμαστε κανέναν όταν έρθει στο μαγαζί, να μην δείξουμε κοσμήματα για να είναι ανοιχτά. Αυτά είναι.